Στην καρδιά μας χαλάμε τον κόσμο που τα παιδιά μας θα βρουν. Για να φέρουν και εκείνα παιδιά τα εργοστάσια παράγουν. Επειδή εμείς το θέλουμε, επειδή εμείς το ζητάμε. Κάθε φορά που αγοράζουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε, κάθε φορά που λυπόμαστε για ένα αντικείμενο. Άλλωστε για τους ανθρώπους εκείνους που δεν έχουν νερό να πιούν. Επειδή τα όμορφα εργοστάσια μας έχουν την τάση να το μολύνουν. Επειδή τα σύννεφα βρέχουν οξέα και τα δέντρα πεθαίνουν. Δεν μένει οξυγόνο. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου δεν λειτουργεί σωστά. Η μνήμη το χρειάζεται, μα το χρειάζεται και η ίδια η γη. Πολύ περισσότερο ξέρεις. Υπάρχουν τόποι όπου πειραματίζονται άνθρωποι πάνω στην έλλειψη οξυγόνου. Με ελεγχόμενες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ναι, γιατί λες να συμβαίνει αυτό? Γιατί πηγές πόσιμου ύδατος γίνονται στόχοι κατά τα λεγόμενα πολεμικών αναλυτών που προβλέπουν ότι ένα στους τρεις δεν θα έχει νερό να πιει ως το 2050. Ένα στους τρεις θα διψάει γι' αυτό, θα πολεμάει γι' αυτό, θα πεθαίνει γι' αυτό. Όσο και αν μοιάζει αστείο και απίθανο, σε λίγο θα είναι τόσο φρικτό όσο θα είναι και αληθινό. Θες να σου πω τι θα συμβεί σε λίγα χρόνια? Ζω σε ένα κλουβί που φλέγεται. Θες να σου πω τι θα συμβεί σε λίγα χρόνια? Όμως γι' αυτό καρφί δεν σου καίγεται. Θες να σου πω τι θα συμβεί σε λίγα χρόνια? Είσαι ένα ζώο που μονάχα κλαίγεται. Θες να σου πω τι θα συμβεί σε λίγα χρόνια? Τέρας ντροπής που με λόγια δεν λέγεται. Όσο το σπίτι μου είναι εντάξει, δεν πρόκειται να νοιαστώ για το ποιος απειλεί τον πλανήτη. Ξέρω υπάρχει πρόβλημα με το νερό, αλλά ο πολιτισμός μας φροντίζει. Όπου δεν υπάρχει ίδρυυση, να υπάρχει μια κοκακόλα. Για να γλιτώσουμε κατανάλωση, προτείνω από τώρα να αρχίσουμε να σκοτώνουμε ζώα. Όσα περισσότερα κατοικίδια πεθάνουν, τόσο λιγότερα φυτικά. Σαν να λέμε ένα σβάρο δύο τριγώνια. Χρειαζόμαστε κρέας για τροφή, αλλά η επιστήμη μας έχει ήδη ένα μυρωδάτιο πιάτο συνθετικά. Και ένα καρκίνο για επιδόρπιο. Δεν φοβάμαι όμως μια ασθένεια πεθύνει όταν δεν υπάρχουν άλλοι ξενιστές. Έτσι η δικιά μας ανώτερη φυλή, είμαι σίγουρος ότι θα επικρατήσει. Κάπου άκουσα ότι οι πάγοι έχουν αρχίσει να λιώνουν. Όμως το ψυγείο μου είναι στην Αίγια στην Πρίζα. Δεν μου άρεσε ποτέ το χιόνι. Ούτε και ο άνθρωπο, ούτε καν οι σκημόοι. Μου είπαν ότι υπάρχουν περιοχές στην Ιδρώγειο που διαλύονται, αλλά σε αυτές δεν μπορούσα να πάω με τα μάξι. Ούτε καν να τις δω με το κιάλι. Έχω ακόμα μια απορία. Ένα δέντρο πέσει στο χώμα και δεν υπάρχει κανείς ακτίνα χιλιόμετρων. Λες και τότε να κάνει θόρυβο. Δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχει φύση όσο μπορεί το Hollywood να φτιάχνει ωραία σκηνικά. Και αν θελήσω να δω ωραία τοπία, θα αγοράσω καρποστάλι από το περίπτωρο και θα τοποθετήσω πάνω στο γραφείο μου. Σιγά μην αρχίσουμε να διαφωνούμε, ενώ μπορούμε να πάμε για ψώνια. Το πλαστικό διαρκεί περισσότερο από το χάρτινο. Άρα καλό για την τσέπη μου, αυτό δεν ονομάζεται καταναλωτική συνείδηση. Ο κόσμος διοικείται από τεχνοκράτες, άνθρωποι με ευαισθησίες είναι περιττή. Όσο και πλούσια βλάστηση, τη συμμετοπίση επιβάλλει κρίζο μέχρι όπου φτάνει το μάτι σου. Η ρυθμή ζωής είναι πολύ γρήγορη για να καθυστερούμε πατώντας λάσπες. 12 χρόνια πήγα σχολείο μόνιμο, μάθημα θρησκευτικά. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, το τρίπτυχο που να θυμόμαστε την οικολογία, ρε παιδιά. Υιοθέτησα μάστα τις αρχές που μεταΐσατε. Έμαθα να δουλεύω σαν μηχανική, να καταναλώνω τα μέγιστα δυνατά. Μου ζητήσατε να σώσω το περιβάλλον, αλλά οι κυβερνήσεις σας έχουν τα πυρηνικά. Θέλω αμάξι, πλωτό και μπόλικα μου. Το μόνο πράσινο που μπορεί να μου τα προσφέρει αυτά είναι το χρήμα. Και γι' αυτό θα πολεμήσω. Για τίποτα άλλο. Σώστε το περιβάλλον μόνοι σας. Τραβάτε γαμίδια, δεν τα καταφέρετε. Να πεθάνετε όλοι, δεν με νοιάζει τίποτα. Κανείς δεν μας σώνει, μείναμε μόνοι. Όλοι στις γης του δολοφόνοι. Κανείς δεν μας σώνει.